Πρόκειται για πρωτεΐνες οι οποίες περιορίζουν τη σύσπαση των μυών που οδηγούν στη δημιουργία ρητίδων. Γίνεται έγχυση του φαρμάκου στην υποθεραπεία περιοχή με τη χρήση πολυλεπτής βελόνας. Έτσι η διαδικασία είναι πολύ καλά ανεκτή. Διαρκεί περίπου 10 λεπτά για το άνω τμήμα του προσώπου και το άτομο μπορεί να επιστρέψει αμέσως στις δραστηριότητές του. Εφαρμόζεται για να θεραπεύσουμε το πόδι της σχήνας, δηλαδή τις ρητίδες γύρω από την έξω γωνία του ματιού, στο μεσόφριο, στις κάθετες δηλαδή ρητίδες ανάμεσα στα φρύδια, στις οριζόντιες γραμμές του μετόπου, στα bunny lines, στις γραμμές που δημιουργούνται όταν ζαρώνουμε τη μύτη μας, στις γραμμές του καπνιστού, δηλαδή στις κάθετες γραμμές γύρω από το στόμα, στο μειώδες πλάτισμα του τραχύλου, για τις γραμμές του λαιμού, στο περίγραμμα του προσώπου, δηλαδή για τη χαλάρωση της κάτω γνάθου, που είναι γνωστό και σαν το effortitis lift. Η έναρξη της θεραπείας συνιστάται να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν εγκατασταθούν μόνιμες αλλοιώσεις στο πρόσωπο και κάνουν δυσκολότερη την ανάταξή τους. Επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 4 με 6 μήνες για να διατηρείται το αποτέλεσμα. Ο ασθενής με τη θεραπεία αυτή δεν χάνει την εκφραστικότητά του, αλλά αποκτά ένα ήρεμο, χαλαρό πρόσωπο. Αν κάποιος αποφασίσει να σταματήσει τη θεραπεία του, οι γραμμές έκφρασης θα επανέλθουν σταδιακά και θα φαίνεται όπως ήταν πριν την έναρξη της θεραπείας. Αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στην αισθητική δερματολογία, διότι είναι ασφαλής, γρήγορη, οδηγεί σε θεαματική βελτίωση άμεσα και δεν απαιτεί καθόλου αποχή από την καθημερινή δραστηριότητα.